Παλεύουμε για μείωση του κόστους παραγωγής με κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής για το ρεύμα, αφορολόγητο πετρέλαιο, επιδότηση των ζωοτροφών και των αγροεφοδίων, κατάργηση του ΦΠΑ στα μέσα και εφόδια. Προστασία από τις φυσικές καταστροφές με υλοποίηση όλων των απαραίτητων έργων υποδομής. Αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% από όλες τις αιτίες και χωρίς καθυστερήσεις. Τιμές στα προϊόντα που παράγουμε, τέτοιες που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να διασφαλίζουν εισόδημα επιβίωσης. Πάμε όλοι μαζί για να δώσουμε στον κοινό αγώνα μεγαλύτερη δύναμη, αυξημένη αποτελεσματικότητα, καλύτερη προοπτική. Όπως είμαστε συντονισμένοι, γιατί τα αιτήματά μας είναι κοινά και έχουμε κοινό αγώνα, προβήκαμε σε αυτήν την πράξη, την οποία μοιράζουμε ενημερώνοντας πιο πολύ γίνεται για την ενημέρωση του κόσμου, βέβαια, γιατί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της χώρας δεν μας παίζουν και δεν αναδεικνύουν τα προβλήματά μας, να κάνουμε γνωστά τα προβλήματα στον κόσμο, για να μην δημιουργηθεί ο κοινωνικός αυτοματισμός που προσπαθεί πολύ εντέχνως και πολύ μεθοδικά η κυβέρνηση να πετύχει. Πλήρωνα ρεύμα στο στάβλο μου 500 ευρώ το μήνα, αγροτικό ρεύμα. Και εδώ και 3-4 μήνες μου έχουν αλλάξει τα φώτα, στέλνοντάς μου λογαριασμό έναν πάνω από τον άλλον, 500 ευρώ το ρεύμα που έκαιγα, συν 1200, συν 1500 ρήτρα αναπροσαρμογής παρακαλώ. Με έχουν γονατίσει, έχω απειβδίσει. Εδώ πέρα έχω το λογαριασμό της ΔΕΗ, για να μιλάμε με στοιχεία. Εδώ είναι το ρεύμα που όντως χρεώνεται 7 λεπτά κιλοβατόρα, 480 ευρώ για ένα μήνα, και ρήτρα αναπροσαρμογής 1550,43. Εκ μέρους της Επιτροπής Αγώνα Εργαζομένων ομού Πέλλας στον ιδιωτικό τομέα, σας φέρνω αγωνιστικούς χαιρετισμούς από όλους τους συναδέλφους. Στηρίζουμε το δίκαιο αγώνα των αγροτών εδώ στα μπλόκα και με τη φυσική μας παρουσία. Έχουν βγει εξάλλου ήδη ανακοινώσεις, ψηφίσματα που στηρίζουμε το δίκαιο αγώνα σας. Είμαστε εδώ και από την ομάδα γυναικών Γιαννητσών. Το Συνδικάτο Γάλακτος Τροφίμων Ποτών Ημαθίας Πέλλας και Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Πέλλας. Είναι τα πρώτα σωματεία, οι πρώτοι φορείς που έχουν βγάλει ένα γενικότερο κάλεσμα για τις επόμενες μέρες, με κλιμάκωση στο συλλαλητήριο στις 26 του Φλεβάρη, στη Θεσσαλονίκη, στο άγαλμα Βενιζέλου, 12 η ώρα το μεσημέρι.